Κότς, η ομάδα σου τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο το πρωτάθλημα, πήρε το ντέρμπι, απέδειξε ότι μπορούσε να διεκδικήσει και αυτή την άνοδο της, την άνοδο μέσα στον Μπαράζ. Είσαι ευχαριστημένος από τη συνολική προσπάθεια? Ναι, είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Εντάξει, εμείς είμαστε Καραμίτσι. Είπαμε θα κάνουμε μια καλή προσπάθεια εδώ και δύο χρόνια, δουλεύοντας και με μικρά παιδιά και με δύο-τρεις έμπειρους παίχτες, χωρίς να έχουμε αυτό το σκοπό το πρωτάθλημα. Παιχνίδι-παιχνίδι, να φτιάξουμε ένα όμορφο τμήμα. Και στο εφηβικό τερματίσαμε πρώτοι εδώ στο πρωτάθλημα το εφηβικό της Δυτικής Ελλάδος. Νομίζω πως η δίκαια βέβαια η Πρίβεζα πήρε το πρωτάθλημα. Νομίζω πως θα μπορούσαμε κι εμείς, θα μπορούσε σήμερα να είναι κάτω από 4 βαθμούς. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι, βέβαια διαφορετικό μένα, αλλά συγχαρητήρια στην Πρίβεζα, έτσι πήρε το πρωτάθλημα και καλή επιτυχία στα Μπαράζ. Αν βρεθείτε πάλι με το Καλαμίτσι του χρόνου σε τέτοια διαδικασία να διεκδικείτε την πρωτιά και την άνοδο, πιστεύετε ότι θα τα καταφέρετε, θα είναι μια καλύτερη χρονιά? Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό θα πρέπει να φτιάξουμε πρώτα κάποια άλλα. Αν τα καταφέρουμε να τα φτιάξουμε, τότε μπορούμε να το λέμε. Αλλιώς, πάντως όπως είμαστε ακόμα, θέλουμε διάφορα πραγματάκια. Μένει ένα παράπονο στο τέλος. Με δεδομένη και τη σημερινή εμφάνιση, που σήμερα η ομάδα ήταν πολύ καλύτερη και χαίρεσε και δίκαια. Ναι, μένει παράπονο γιατί νομίζω ότι εμείς σαν Καλαμίτσι παλέψαμε όλα 30 παιχνίδια, 29-28 παιχνίδια μέσα στο γήπεδο, δηλαδή με, και αδείξουν συνθήκες μερικές φορές. Η Πρέβεζα, όχι ότι έγινε κάτι, απλά σαν Πρέβεζα, πας Πρέβεζα, έτσι πάντα είχε λίγο τη νεύμη. Αλλά έτσι γίνεται, σύντομα οι μεγάλες ομάδες και πιο ιστορικές. Αλλά πάντως συγχαρητήρια, έτσι άκουσε την βραβεία και καλή επιτυχία στα Μπαράζ. Και θα ερχόμαστε να τα βλέπουμε να την υποστηρίζουμε. Πρώτα να βγει η δικιά μας ομάδα. Βασίλη, δεν ολοκληρώσετε σήμερα με τον καλύτερο τρόπο μια πρωτιά με την επιστροφή της ομάδας στους αγωνιστικούς χώρους. Παρ' όλα αυτά είστε πρώτοι, θα διεκδικήσετε στα Μπαράζ την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τι βλέπεις για τα μάτς που ακολουθούν? Από ό,τι φαίνεται είχαμε μείνει στο προηγούμενο το Αρχάγγελο που πανηγυρίσαμε και μαθηματικά το τίτλο του πρωταθλητή. Από αυτό το παιχνίδι πιστεύω ότι μόνο καλό μπορεί να μας κάνει αυτή η ήττα. Να μάθουμε ότι δεν γίναμε ξαφνικά υπερομάδα και υποτιμάμε αντιπάλους και οποιοδήποτε αντίπαλο. Τέλος πάντων, από εδώ και πέρα πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ, να δουλέψουμε τον προπονητή μας, να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά στο γήπεδο. Γιατί έρχονται δύσκολα παιχνίδια και όποιος βγει από την Άρτα ή αναγέννηση τα Τζουμέρκα, πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα. Όποια και να βγει από αυτές τις δύο, την Άφακτος μάλλον θα βγει, έχει πολύ καλή ομάδα για αυτή. Και η ΤΕΑ που πάνε πρώτη αγωνιστική νομίζω είναι λίγο πιο αδύναμη από τις άλλες ομάδες. Αλλά όπως είπα, κρύβουν πλήξεις όλα τα παιχνίδια. Πιστεύεις ότι έχει πιθανότητες η Πρέβεζα να διεκδικήσει, γιατί όχι, και την άνοδο με αυτές τις ομάδες? Βέβαια, για αυτό είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας δεν ήταν να βγούμε πρωταθλητές από τον ομό Πρεβέζης και μετά να βγούμε στην κατηγορία που θα είναι η ΓΑΜΑ Εθνική. Βέβαια έχει πιθανότητες. Κανένας δεν είναι στην ομάδα καλοκαίρι για να παραμείνει στο αλφα τοπικό. Είσαι από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Τι πιστεύεις ότι δεν πήγε τόσο καλά σήμερα, δηλαδή τι δεν βγήκε? Πιστεύω ότι υποτιμήσαμε τον αντίπαλό μας. Αυτό που είπα και πριν, ότι μείναμε στο παιχνίδι του Αρχαγγέλου, είχαμε πανηγύρι στην άνοδο τότε και πιστεύω ότι υποτιμήσαμε το Καλαμίτσι σήμερα. Αλλά πιστεύω ότι να μας βγει σε καλό. Μακάρι να μας βγει σε καλό αυτή η ήττα. Επιστροφή στη φυσική έδρα. Σήμερα έχει και αρκετό κόσμο το γήπεδο. Πιστεύεις ότι θα γνωρίσει και πάλι καλές μέρες στο γήπεδο της Πρέβεζας στα επόμενα μάτια? Το εύχομαι. Το εύχομαι και θέλουμε τη στήριξη του κόσμου σε όλους τους αγώνες που θα έχουμε εδώ μέσα σαν Μπαράζ. Μακάρι να έρθει δίπλα μας ο κόσμος και μακάρι να πανηγυρίσουμε την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία.